Κυριακή, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε με αυτό και να πάμε μετά στα υπόλοιπα με τους συναδέλφους. Σωστά. Τι λέει ο σχεδιασμός τώρα, θα ανοίξουν τα σχολεία, πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, είναι ένα περίπλοκο ερώτημα αυτό. Δεν έχουμε ακόμη δει φως, θα έλεγα, από τους ειδικούς. Η πρόθεσή μας είναι προφανώς να ανοίξουν τα σχολεία, ειδικά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία κλείσαν τελευταία και αυτά θα ανοίξουν πρώτα. Αυτό έχει δηλώσει και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός. Θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμη δεν, πραγματικά δεν έχουμε κάτι ξεκάθαρο για να μπορέσουμε να πατήσουμε κάτι, να πούμε κάτι. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία, είναι ένα σύνθετο θέμα, το οποίο έχει να κάνει προφανώς με την εξέλιξη των επιδημιολογικών φορτίων στην γενικότερα στην κοινωνία μας και σε μερικές περιοχές ειδικότερα. Mm-hmm. Και αυτές οι συζητήσεις θα λάβουν χώρα κατά το τέλος της εβδομάδας για να μπορούμε να έχουμε τη γνώμη των ειδικών. Θα πατήσουμε εκεί αυτή είναι που, όπως ξέρετε, μας κάνουν τις υποδείξεις και εμείς ακολουθούμε. Επειδή όμως έχουμε φτάσει, επισήμως έχουμε φτάσει στις 7 το Δεκέμβρη. Έχουμε ουσιαστικά μια εβδομάδα περιθώριο να δούμε αν θα ανοίξουν ή όχι. Γιατί αν φτάσουμε στις 21, δεν θα έχει νόημα να ανοίξουν τα σχολεία. Έτσι δεν είναι, Κυριακή? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, άρα, η πρόθεσή μας είναι πραγματικά να ανοίξουν τα σχολεία. Ή ανοίγουν στις 8 ή ανοίγουν μετά τις γιορτές. Είπε κάτι, κυρία Γκίκα. Δηλαδή, μας είπατε πριν από λίγο ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα αποφασιστεί αν θα ανοίξουν τα σχολεία. Ναι. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνουν οι συζητήσεις και ανάλογα το επιδημιολογικό φορτίο θα γίνει μια συνάντηση με τους επιδημιολόγους επιθυμούμε και πρόθεσή μας είναι να ανοίξουν τα σχολεία, γιατί η διαζώση στη δασκαλία δεν αντικαθίσταται με τίποτα από την τηλεκπαίδευση. Σαφώς. Η τηλεκπαίδευση πάει πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα τεράστιο στοίχημα το οποίο πιστεύουμε ότι το έχουμε κερδίσει. Μα συνολικά προβλήματα υπάρχουν, αντικσότητες υπάρχουν, είμαστε εδώ για να τις λύσουμε, τις αντιμετωπίζουμε. Το θέμα είναι το σημαντικό, να δούμε τι θα μας πούνε οι ειδικοί και πώς με βάση τους αλγορίθμους, με βάση τα δεδομένα της κατά το τέλος της εβδομάδας, νομίζω θα μας κατανοητό. Απλά να σας ρωτήσουμε, μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξέρετε τουλάχιστον εάν η απόφαση θα έχει να κάνει γυμνάσια Λύκεια ή μόνο δημοτικά νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακή σταθμή, και αν μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτό που θα αναμένεται να μάθουμε είναι αν έχει τελειώσει η 7η Δεκεμβρίου και πάμε δηλαδή για τις 14. Κοιτάξτε, πραγματικά και ειλικρινά δεν έχουμε φως, όπως σας είπα, από τους ειδικούς, είτε για το ένα είτε για το άλλο. Συζητήσεις γίνονται, αλλά δεν είναι ικανές αυτή τη στιγμή συζητήσεις να μας υποδείξουν, δεν έχουμε φτάσει σε αποφάσεις δηλαδή και ούτε πρόκειται να φτάσουμε αυτές τις μέρες. Σας είπα κατά το τέλος της εβδομάδας που θα μας υποδείξουν τι πρόγραμμα, τι σχεδιασμός τελικά θα πραγματοποιηθεί. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι σε όλες τις περιπτώσεις όπως οφείλουμε και με ρωτήσατε αν θα προηγηθούν τα δημοτικά ή τα νηπιαγωγεία. Και η βρεφονηπιακή, αν και δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός. Κλείσανε τελευταία και να ανοίξουν πρώτα. Αλλά όμως και πάλι θα πρέπει όλα αυτά να τα προτείνουν, να μας τα πούν, να τα αποφασίσει η Επιτροπή των Ειδικών στο Υπουργείο Υγείας. Εκείνοι, όπως ξέρετε, έχουν καθοδηγήσει κάθε βήμα. Ναι. Με εκείνους θα συζητήσουμε και θα μας πούν πώς θα πρέπει να κινηθούμε. Έχετε λήξει καμία τα θέματα και τα ζητήματα που είχαν προκύψει με τους υπολογιστές, με την τηλεκπαίδευση, με τους υπολογιστές σε περιοχές όπου υπήρχαν προβλήματα, που δεν υπήρχαν υπολογιστές, συνεχίζουμε να παρέχουμε tablets. Νομίζω ότι το ότι έχουμε 39.000-38.000 τμήματα να λειτουργούν τα πρωινά, δηλαδή για την δευτεροβάθμια, για γυμνάσια και λύκεια, και πάνω από σχεδόν 45, πάνω από 45 τμήματα το μεσημέρι για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της τεράστιας προσπάθειας που καταβάλλεται. 45 τμήματα.
45.000. Ναι, ναι. Πάνω από 45.000 θύματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, για όλη την Ελλάδα, νομίζω αυτό δείχνει και την προσπάθεια που καταβάλλεται από τους εκπαιδευτικούς και αυτό πρέπει να τους το πιστώσουμε. Γιατί χωρίς τον εκπαιδευτικό να μαζέψει, να καλέσει τα παιδιά, δεν μπορεί να υπάρξει να δημιουργηθεί η τάξη. Λοιπόν, και τα παιδιά και οι γονείς όλοι προσπαθούν, είμαστε σε κοινή γραμμή. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα φαίνεται. Το ότι θα υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρχουν προβλήματα, γιατί δεν μιλάμε για μερικές χιλιάδες ανθρώπους. Μιλάμε για 1.600.000 άτομα που συγχρόνως συνεργάζονται για να γίνουν τα τηλεμαθήματα, για να γίνει εξαποστάσεως εκπαίδευση, η οποία νομίζω είναι ένας άθλος για την Ελλάδα. Γιατί αν δείτε στις υπόλοιπες χώρες, βέβαια εκεί τα συστήματα δεν είναι τόσο κεντρικά, δεν οργανώνονται τόσο από το Υπουργείο Παιδείας, οργανώνονται περισσότερο τοπικά. Αλλά και πάλι δεν έχει γίνει αυτό το πολύ μεγάλο βήμα. Το εγχείρημα θεωρούμε ότι είναι επιτυχημένο. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα ίσως σε απομονωμένα μέρη. Εκεί όμως συμβαίνει το εξής. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ λίγα. Στα προβλήματα που έχουν υπάρξει θα καλυφθεί η ύλη. Διότι άλλο είναι να έχεις στις πόλεις 20-25 παιδιά. Και άλλο να έχεις 4-5 παιδιά. Το μάθημα θα γίνει γιατί είναι σε μικρές ομάδες και οι εκπαιδευτικοί πήγανε φέτος πάρα πολύ νωρίς, επίτηδες για να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Η ύλη συνεχίζεται κανονικά και θεωρούμε ότι ναι μεν, τίποτα δεν αντικαθιστά τη διαζώση στη δασκαλία. Αυτό αναμένουμε. Αναμένουμε να ακούσουμε τις υποδείξεις από τα στόματα των ειδικών για να επιστρέψουμε στην τάξη. Αλλά άμα αυτό είναι δύσκολο, έχουμε την εναλλακτική, η οποία εναλλακτική βλέπετε ότι δουλεύει. Μάλιστα. Δηλαδή βρισκόμαστε νομίζω γενικά σε καλό δρόμο. Έτσι μπορεί να μην χρειαστεί και η δεύτερη παρτίδα με τις μάσκες. Αυτή τελείωσε, τη χαιρετήσαμε έτσι κυριακά. Νομίζω αυτό έχει συζητηθεί. Δεν είναι κάτι με το οποίο σαν Γενική Γραμματέας Τεχνοκράτης ερχόμενη και εγώ από τάξη υπάρχει θέμα. Όχι, να συζητήσουμε. Καλά, λέω. Έχει συζητηθεί. Ας μιλήσουμε για την πρόοδο που κάνουν τα παιδιά μας. Ας μιλήσουμε για τη σημερινή και την επόμενη μέρα που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι και η ύλη προχωράει και τα μαθήματα γίνονται και τα παιδιά με χαρά έχουν δεχτεί το νέο σύστημα. Καλά, δεν είναι με χαρά, μην το λέμε έτσι. Είναι βασανιστική η διαδικασία. Πράγματι, μπροστά από το ειδικά από στα μικρά. Αλλά, κοιτάξτε. Εντάξει, είναι αναγκαίο κακό. Αυτό ως διατύπωση. Αναγκαίο. Νομίζω βασανιστική για τους εκπαιδευτικούς ίσως περισσότερο παρά για τα παιδιά. Για τα παιδιά μπροστά στο κομπιούτερ, όλοι μαζί βασανιζόμαστε. Και για τους γονείς. Δεν είναι εύκολο. Το λέμε και το ξαναλέμε. Αυτό το οποίο πραγματικά θέλουμε, αυτό που επιθυμούμε, είναι η τάξη, η φυσική. Το μάθημα διαζώσης, εκεί που η διάδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου λαμβάνει χώρα, εκεί που υπάρχει η μαγεία της επικοινωνίας και της αφομοίωσης και της κατάρτισης. Κυρία Αγγίκα, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Έλα, Γιάννη, για να την αποδεσμεύσουμε την κυρία Αγγίκα. Συζητάμε αυτή τη στιγμή για πάνω από 1 εκατομμύριο παιδιά από το δημοτικό στο Λύκειο και για αντίστοιχα τόσες οικογένειες. Μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή αντί να ζουν κάθε εβδομάδα, θα ανοίξουν τα σχολεία, να πάρθει μια απόφαση με τους λοιμοξιολόγους συνολικά για τα Χριστούγεννα. Δεν μπορεί να υπάρχει κάθε. Να φτάνουμε. Μισό λεπτό, κυρία Αγγίκα, μισό λεπτό να ρωτήσω να ολοκληρώσω. Βλέπουμε στο εξωτερικό, είπαν στην Ιταλία, 7 Ιανουαρίου, είπαν σε άλλη χώρα, ανοίγουν, δεν ανοίγουν, τελείωσε. Δεν μπορεί να φτάνουμε κάθε Παρασκευή για να ξέρουμε αν θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα. Μήπως θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση να ξέρουμε, θα ανοίξουν στις 14-21 ή μετά τα Χριστούγεννα, που είναι και το πιο λογικό. Σύμφωνα με όσα ακούμε από τους λοιμοξιολόγους το τελευταίο 48ωρο, φαίνεται ότι πριν από τα Χριστούγεννα δύσκολα θα ανοίξει οτιδήποτε, όχι τα σχολεία. Για να κάνουν και τον προγραμματισμό τους και οι γονείς και με τη δουλειά. Γιατί έτσι. Έχουν δουλειές, Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω απόλυτα και πραγματικά λαμβάνουμε μηνύματα από όλες τις κατευθύνσεις. Εμείς αυτό που επιθυμούμε είναι τα παιδιά να μπουν στην κανονική καθημερινότητά τους που είναι μέσα στην τάξη. Γιατί εκεί κοινωνικοποιούνται, εκεί το μάθημα γίνεται κανονικά και έχει καλύτερα αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι ενώ αναμέναμε ίσως και λίγο νωρίτερα να έχει ληφθεί απόφαση, η απόφαση όπως σας είπα θα ληφθεί κατά το τέλος. Πάντως αυτό που σας λέει ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Τσαπρούνης έχει δίκιο. Αυτή η αναμονή, ξέρετε, και για τα παιδιά και για τους γονείς και για τους παππούδες, γιαγιάδες, είναι δύσκολη. Οπότε είναι προτιμότερο να ξέρουμε όλοι τι θα γίνει τελικά. Λέει ότι ούτε το Υπουργείο Παιδείας ξέρει. Και δεν μπορεί, να αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας. Μπορεί να ζητήσει όμως το Υπουργείο Παιδείας να ρυθμίσει. Καλημέρα, καλημέρα. Σας είπα,
Καλημέρα, αυτό Κυριακή. Αυτό μεταδίδεται για το τέλος της εβδομάδας. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.